Καλησπέρα φίλε και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Με πολλή αγάπη, ευημερία, χαρά και τύχη. Γιατί την τύχη τη χρειαζόμαστε πάντα. Όπω έλεγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτη. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ήμουν. Πριν σα πω το συγκεκριμένο θέμα, το σημερινό, το οποίο είναι εκπληκτικό, είναι φανταστικό. Να σα πω ότι είμαι ο Μάνο, είμαι αναλυτή σταρό. Όσοι πρώτη φορά με βλέπετε, αναλυτή ταρό και αριθμολόγο και στο κανάλι μου στο YouTube μπορείτε να μπείτε κάθε Τετάρτη ανεβάζω βίντεο. Έχουμε εκεί πάνω από 13.000 κόσμο, είναι ένα από τα κορυφαία κανάλια ταρό στην Ελλάδα. Βεβαίω, βεβαίω, όπω έλεγε και ο Τσαγανέα. με τρομερά pick card, τρομερές αριθμολογικές αναλύσεις, φανταστικούς συνδυασμούς μεταξύ των δύο και live κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα. Επειδή όμως είναι καλοκαιράκι και θέλω να σας αφήσω να πιείτε την πυρίτσα σας και να περάσετε και όμορφα, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν πάλι τα live, τώρα κάθε Τετάρτη ανεβάζω βίντεο. Μπορείτε να μπείτε, να συγχρονιστείτε στη σελίδα αυτή, να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις σε ό,τι καινούριο ανεβάζω. Επίσης στο www.manostarot.gr, οι πληροφορίες είναι όλες ακριβώς από κάτω, μπορείτε να κλείνετε online τα ραντεβού σας, τηλεφωνικά ή στον χώρο μου, βρίσκομαι στο παλαιό φάληρο και οι τιμές βρίσκονται εκεί, είναι ίδιες οι τιμές είτε τηλεφωνικά είτε στον χώρο μου και βεβαίως να κλείνετε από εκεί διαδικτυακά τα ραντεβού σας. Επίση, στην ιστοσελίδα μου έχω δωρεάν παροχέ, μία κάρτα, τέσσερις κάρτε, συμφωνία πεπρωμένων και φυσικά την κρυστάλλινη σφαίρα, η οποία έχει πολύ πλάκα. Θα τη χαρείτε και θα γελάσετε. Μπορείτε κάθε μέρα να μπαίνετε και να παίρνετε τον χρησμό τη ημέρα και α, έχει και μια δόση χιούμορ, Έτσι πιστεύω θα σα αρέσει, την έχω σχεδιάσει εγώ και θα πάρετε πολύ ωραίε απαντήσει. Σα πληροφορώ ότι μερικέ φορέ πίσω από την πλάκα και το χιούμορ κρύβονται οι μεγαλύτερε αλήθειε. Από μικρό και από τρελό, λέει, μαθαίνει την αλήθεια. Από την κρυστάλλινη σφαίρα του μάνου ε, στο site, μαθαίνει ε, πολλέ αλήθειε, και ε, μερικέ φορέ έχουν απόλυτο to the point. Είναι ακριβώ στο σημείο όπω πρέπει. Στην εκάστοτε ζωή του καθενό, έτσι πρωτίστω. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σαν πρόλογο. Πάμε να ξεκινήσουμε στο σημερινό. Πήκε card ή αλλιώ Ελληνιστή διάλεξε μια κάρτα, το οποίο είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Καθότι, γιατί ξεχωριστό και ιδιαίτερο, διότι δεν είναι το πακέτο το οποίο επιλέξετε, αυτό θα είναι. Θα δείτε ακριβώ τι εννοώ. Έχουν, έχουμε πολλά πακέτα και μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε για το κάθε συγκεκριμένο θέμα το οποίο το χωρίσει εγώ, και έτσι θα μπορείτε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή. Φύγαμε λοιπόν, μην σα καθυστερώ άλλο. Το facebook και το instagram μου. Είναι ακριβώς από κάτω να μου στείλετε τίποτα φιλίας και να με ακολουθήσετε ε, στις ε, διαδικτυακές ε, πλατφόρμες, στα social media. Ε, θα χαρώ πάρα πολύ να ανταλλάξουμε απόψεις και να ε, γίνουμε και εκεί φίλοι. Φύγαμε λοιπόν με το συγκεκριμένο pick -a card. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αριστερά και δεξιά έχω χρησιμοποιήσει ε, τις κάρτες τις οποίες είναι τα deck που χρησιμοποιώ στο, στη, στη σημερινή εκπομπή. Είναι το ταρό Illuminati που είναι οι τελικές απαντήσεις και το ταρο 3D για τη Μεγάλη Αρκάνα και για όλες τις απαντήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου κοιτάξετε πρώτα την πρώτη στιβάδα, κάθετα πάντα, από πού έρχεστε. Για πάμε λοιπόν να δούμε από πού έρχεστε. Θέλω να επιλέξετε ένα, δύο και τρία. Ηρεμία, χαλαρότητα, δεν θέλω να παίζετε με το σκύλο σας, με τη γάτα σας, με τον ποντικό σας, με το σύντροφό σας. Θέλω να είστε χαλαροί και ήρεμοι. Τα μάτια σας εδώ, ούτε να κοιτάτε απέναντι στο μπαλκόνι τη γειτόνισσα ή το γείτονα τι κάνει. Λοιπόν, θέλω να είστε προσιλωμένοι εδώ στις κάρτες για να επιλέξετε σωστά, έτσι, να συντονιστείτε μαζί μου. Αυτό έχει ουσία και σημασία. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, από πού έρχεστε. Για πάμε λοιπόν να δούμε πρώτη κάρτα όσοι επιλέξατε στην πρώτη στη βάδα, στην πρώτη κάρτα. Που σημαίνει από πού έρχεστε. Κάποιοι έχετε κάνει νέα ξεκινήματα στο πρόσφατο παρελθόν, επικοινωνίε μέσω social media με πρόσωπα τα οποία ήταν είτε σε απόσταση είτε κοντινά. Κάποιοι μπορεί να κάνατε και κάποιε εξετάσει πρόσφατα ή να παρευρεθήκατε σε κάποιο δικηγόρο ή γιατρό παρεμπιπτόντω. κάποιες, κάποιο check-up το καθημερινό το οποίο κάνουν όλοι. Σίγουρα όμω μου δείχνει ότι ξεκινήσατε κάτι καινούριο πρόσφατα, που σας έδωσε μια πολύ ωραία ενέργεια έτσι πάνω σας. Πάμε να δούμε η δεύτερη κάρτα όσοι την επιλέξατε. Από πού έρχεστε. Κλάφτα χαράλαμπε, μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη σα παραπούλα. Ε, που σημαίνει εδώ πέρα ότι κάποιοι είχατε ειχατε εγκλωβιστεί σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Σημαίνει στεναχώρια, σημαίνει πόνος, σημαίνει εδώ πέρα υλικέ καταστάσεις που είχατε εγκλωβιστεί. Είσαι σε ένα γάμο, σε μια σχέση δυστυχώς υπήρχαν, μπορεί να υπήρχαν και οικονομικής φύσης θέματα και αναγκαστικά να είχατε μείνει σε μια τέτοια κατάσταση ή μπορεί να ήταν και η δουλειά σας η οποία δεν σα χαρακτηρίζε, δεν είναι αυτό το οποίο ψάχνετε, αλλά αναγκαστικά λέγατε: μόνο, κάνω υπομονή και μένω εκεί που είμαι, διότι δεν έχω άλλη επιλογή. Βεβαίω, βεβαίω. Εγώ καιρό σε πρόσωπο μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο χθε ή και στο σήμερα. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι για κάποιου μπορεί να έχουν υπάρξει και άλλου είδου δυνάμει αρνητικέ με το διάβολο ονοών νοήτο. Για πάμε λοιπόν και όσοι επιλέξατε την τρίτη κάρτα, εσεί εδώ Κάτι τελειώσατε, κάτι ολοκληρώσατε, από εκεί έρχεστε, μπορεί να, υποδηλώνει και πρόσωπο σκορπιός ή εσείς μπορεί να είστε σκορπιοί, σίγουρα όμως υποδηλώνει το τέλος μιας κατάστασης για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Σίγουρα όμως μπορεί να έλειξε κάτι άδοξα, να θυμάστε όμως ουδέν κακό να μη γες καλού. Αυτά λοιπόν για το πρώτο στη βάδα, για το πρώτο θέμα το οποίο σημαίνει από πού έρχεστε. Πάμε λοιπόν να δούμε ε, πού βρίσκεστε εσείς. Ένα, δύο, τρία. Επιλέγετε μία από τις τρεις κάρτες, Πού βρίσκεστε στο τώρα. Επιλέγουμε μόνο μία από τις τρεις κάρτες στη δεύτερη στιβάδα. Είμαστε έτοιμοι, φύγαμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πού βρίσκεστε. Βρίσκεστε εδώ εσείς σε μια βαριά ψυχολογία. Μεταπτώσεις βλέπω και καταπτώσεις ψυχολογικές. Εδώ εσείς στο δεύτερο πακέτο στο δεύτερο πακέτο στην πρώτη στιβάδα που υποδηλώνει θέματα μπορεί και με τη μητέρα σας κάποιοι ή να είστε μανάδες εσείς και να σας απασχολούν θέματα τα των παιδιών σας βεβαίως βεβαίως όπως έλεγε και ο αείμνηστος Τσαγανέας ο ηθοποιός τον ξέρετε όλοι σίγουρα όμως εκπληκτικός έτσι δεν το συζητώ λοιπόν ε, έτσι λοιπόν στη συγκεκριμένη φάση βρίσκεστε σε μια ψυχολογία που ψάχνεστε και εσείς να βρείτε τον δρόμο σας στην δεύτερη κάρτα Ψάχνετε, είπα καινάτο και ο Ερημίτη, λοιπόν, εδώ ανάποδα, που υποδηλώνει για κάποιου και οικονομική φύσεω θέματα, σκέψεις πώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα χρήματα, να ανοίξετε τον δρόμο σα, τον πνευματικό σα. Κάποιοι έχετε χάσει χρόνο ψάχνοντα ή αναλώνοντας δεξιά και αριστερά σε καταστάσει που δεν έπρεπε. Και η τρίτη κάρτα, όσοι επιλέξατε, μου δείχνει σταθερότητα, μου δείχνει δομέ, το 4 στην αριθμολογία υποδηλώνει και τη δομή, την υπομονή, τη σταθερότητα, τις δημόσιες υπηρεσίε και τους οργανισμούς εν γέννη. Σίγουρα όμως μου δείχνει στην φάση την οποία βρίσκεστε ε, πατάτε σε γερά θεμέλια, μπορεί να είναι το σπίτι σας, μπορεί να είναι και ένας κρυός παρεμπιπτόντος. Να σας πω ότι στο δεύτερο πακέτο μπορεί να έπαιξε ρόλο και κάποιο παρθένος σε ζώδιο, ενώ στο πρώτο ηχθείς. Στο τρίτο πακέτο λοιπόν μπορεί να είστε και εσείς αυτά τα ζώδια που σας είπα. Στο τρίτο, στην τρίτη κάρτα λοιπόν εδώ υποδηλώνει ότι βρίσκεστε σε μια δομή. Κάποιοι μπορεί να είστε και παντρεμένες ή παντρεμένοι. Πάμε λοιπόν στην τρίτη στη βάδα η οποία είναι ποιο είναι ο στόχος σας. Πάμε να δούμε ποιο είναι ο στόχος και επιλέγετε ένα, δύο, τρία. Επιλέγετε μια από τις τρεις κάρτες ποιο είναι ο στόχος σας. Πάμε λοιπόν και εγώ να ανοίξω τα φύλλα μου εδώ, τις κάρτες μου. Η πρώτη κάρτα ποιος είναι ο στόχος σας να κάνετε κάποια από σας ταξιδάκι στο εξωτερικό ή να μιλήσετε με πρόσωπα του εξωτερικού και πρωτίστως και δευτερευόντων μάλλον να κάνετε μια σχέση ζωντανή, όμορφη και σταθερή ή ακόμη και να παντρευτείτε. Όσοι είστε όμως παντρεμένοι, παντρεμένοι, να κρατηθεί ο γάμος σας. Η δεύτερη κάρτα ποιος είναι ο στόχος σας να βγείτε από τον προβληματισμό, από τις αμφιβολίες, από τις αδιέξοδες καταστάσεις. Εσείς εδώ μια ζωή μάλλον ήσασταν σε αδιέξοδες καταστάσεις και δύσκολες και είχατε εγκλωβιστεί αρκετά. Μπορεί για κάποιους να είναι και πρόσωπο υδροχός. Πάμε λοιπόν και στην τρίτη κάρτα. Ποιος είναι ο στόχος σας, η ζωή σας να κυλήσει γρήγορα. Μάλλον έχει βαλτώσει η ζωή σας, δεν έχει κάποιο νόημα με την έννοια της ενέργειας και της εξέλιξης και, των νέων ξεκινημάτων. Αυτό είναι ο στόχος σας, να σας έρθει κάτι ουρανοκατέβατο γιατί θεωρείτε ότι η τύχη σας ότι η τύχη σας έχει αδικήσει και δεν σας έχει ευνοήσει σε κανένα επίπεδο. Πάμε λοιπόν και το τι πρέπει να κάνετε αυτό το καλοκαίρι για να επιτύχετε τον στόχο σας. Ένα, δύο και τρία. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν για να επιτύχετε τον στόχο σας. Ένα, δύο και τρία. Σκέπτεστε και επιλέγετε. Φύγαμε λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας πακέτο. Αφήνω τη μικρή αρκάνα εδώ. Και πάμε λοιπόν που μπορεί να είναι και μεγάλη, δεν ξέρω τι κάρτες είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνετε για να επιτύχετε το στόχο σας. Να ασχοληθείτε με την προβολή του εαυτού σας. Που σημαίνει ότι είστε στα τάρταρα. Δεν φαίνεστε ούτε στον απέναντι που είναι στο, ενώ, στο, ένα μέτρο. Και όταν ενώ δεν φαίνεστε ενεργειακά. Είτε μου έχετε πέσει ενεργειακά, είτε δεν έχετε την απαιτούμενη ορμητικότητα και να αλλάξετε τι ενέργειε πάνω σα. Αυτό πώ γίνεται, με το να κάνετε πράγματα για εσά, να ασχοληθείτε με χόμπι, να αλλάξετε το μαλάκι σα. Εσεί οι άντρε να αλλάξετε, να πάρετε καινούρια ρούχα, να ασχοληθείτε με διατροφή, δίαιτα, να κάνετε τέτοιου είδου αλλαγέ, προκειμένου αυτό το καλοκαίρι να αλλάξετε τις ενέργειες που θα έχουν πάνω σας. Και πάμε λοιπόν να δούμε και τι έχει να κάνει η μικρή Αρκάνα, τι έχει να μας πει. Σταματήστε να έχετε τη βαθιά απογοήτευση όπως βλέπετε εδώ στη ζωή σας και να έχετε μια βαθιά ενέργεια και να μην έχετε όρεξη για τίποτα. Γιατί κάποια από εσά σας έχει πιάσει βαριέστε να πάτε από εδώ μέχρι το περίπτερο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει πρέπει να ξαναζωντανέψετε, να πάρετε μπροστά, γιατί κλαίνει χείρε, λέει κλαίνει και οι Έτσι λοιπόν, πάρτε ζωή στα χέρια σα. Υπάρχουν ευκαιρίε στη ζωή σα, αλλά εσεί κοιτάτε μόνο τι χαμένε. Πάμε λοιπόν να δούμε και στο στη δεύτερη κάρτα. Καλά το είπα εδώ, όλοι ε, τα έχετε βάψει μαύρα λοιπόν, είμαστε έτοιμοι όλοι να πάμε σε μνημόσυνο, όπως βλέπω εδώ στην όλη κατάσταση. Τι πρέπει να κάνετε, σταματήστε λοιπόν εδώ να σκέφτεστε, καλά θα μου πεις ρε Μάνο πώς για να μην σκέφτομαι τα οικονομικά μου, αφού η κατάσταση είναι δύσκολη μαζί σας, ε, συμφωνώ απόλυτα, σίγουρα όμως δεν πρέπει όμως το, τα οικογενειακά σας, τα θέματα της οικογένειάς σας και φυσικά τα οικονομικά σας να σας κρατούν προς τα πίσω, αλλά αντιθέτω να ανοίξετε πράγματα, να ανοίξετε τη ζωή σας, να ανοίξετε την ενέργειά σας και τότε όταν θα ανοίξετε την ενέργειά σας θα δείτε που θα ανοίξει ο κύκλος της ζωής σας με μια μορφή καλοτυχίας και επέκτασης. Έτσι λοιπόν θέλω να προσέξετε να κάνετε και ένα check-up κάποιοι από εσά με τα γυναικολογικά σας, οι γυναίκες έτσι, εσείς οι άντρες όμως με το οροπητικό σας σύστημα και Α, όσοι έχετε γυναίκε, σύντροφο είτε είστε άντρε είτε γυναίκε, μήπω θα πρέπει να καταλάβετε το εγώ σα περισσότερο, πώ πρέπει να χειριστείτε την κατάσταση με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και τι άλλο εδώ μου λέει, σταματήστε να έχετε κάποια μια αδιάλακτη στάση, να είστε λίγο σκληροί σε κάποιε καταστάσει, θα μου πει: Μάλλον η ζωή με έχει κάνει έτσι. Και γενικότερα να οργανώσετε ξανά τη ζωή σα, γιατί μάλλον έχει αποδιοργανωθεί πλήρω. Πάμε και στην τρίτη κάρτα λοιπόν εδώ. Τι πρέπει να κάνετε. Να γκρεμίσετε κάτι. Ο πύργος σημαίνει την θράψη, την κατάρρευση μιας κατάστασης, μιας σχέσης ενός προσώπου ή γενικότερα ανθρώπων κοντά σας. Θα μου πεις δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν κάνω. Πρέπει όμως στη ζωή μερικές φορές να βάζουμε τέλος και να βάζουμε τη σφραγίδα εμεί από το να περιμένουμε να τη βάλουν οι άλλοι. Σίγουρα όμω μπορεί να υποδηλώνει και κάποιε ρήξει, οι οποίε μπορεί πρέπει να γίνουν με την οικογένεια ή με άτομα του κοντινού και φιλικού περιβάλλοντο. Και πάμε να δούμε και σαν ενέργεια τι θέλει να μου πει. Να πάρετε λοιπόν πάλι τα πάνω σα. Ο ακόλουθο εδώ των ράβδων έχει πέσει ανάποδα που υποδηλώνει μειωμένη ενεργητικότητα, υποδηλώνει για κάποιους και μια αναποδιά με ένα σπίτι κρυού λέουν το Ξώτη. Σίγουρα όμως υποδηλώνει ότι θα πρέπει να ξαναπάρετε πάλι μπροστά, να έχετε την έννοια της δημιουργίας, της επικοινωνίας, να κάνετε καινούρια πράγματα στη ζωή σας, όχι να έχετε άρνηση, να μην λέτε ψέματα μέσα στο καλοκαίρι που μπορεί να είναι και αθώα ψεματάκια και εν γέννη γενικώς, να ερωτευτείτε, να αλλάξετε την προσωπικότητά σας, τον εαυτό σας, την παρουσία σας και το μόνο σίγουρο είναι να δείξετε μια πιο θέρμη, μια πιο θέρμη για τη ζωή, για τι καταστάσει και να βρείτε τον παλιό σα εαυτό. Αυτό θα σα δώσει την ενέργεια στο να επιτύχετε του στόχου σα από εδώ και στο εξή. Αυτά λοιπόν, αγαπημένε φίλε και φίλοι. Εύχομαι να πήρατε τι απαντήσει τι οποίε πρέπει να κάνετε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Α, με πολύ αγάπη, είμαι ο Μάνο, αναλυτή ταρό και αριθμολόγο. Και μέχρι να τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τους αγαπάτε, να κάνετε το καλύτερο στην οικογένειά σας και στους φίλους σας και να ξέρετε ότι το κάρμα θα σας θα τα ανταποδώσει διπλά και τριπλά. Να είστε όλοι καλά.